Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, αλλάζοντας θέμα, η απολογία του υποκαθαίραση ιερέα που έριξε βιτριόλι σε 7 Μητροπολίτες ενώ περνούσε από συνοδικό δικαστήριο. Πάμε λοιπόν στη Μαρία Δουρουδή στην Ευελπίδων που έχει τις πληροφορίες τελευταία στιγμή. Μαρία. Για τρίτη φορά πέρασε από το κατόφλι της 24ης ανακρίτριας ο ιερέας που έριξε βιτριόλι τον περασμένο Ιούλιο εναντίον 7 Μητροπολιτών. Να θυμίσουμε, Εύα, ότι η ανακρίτρια είχε ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη να γίνει απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το καυστικό υγρό είναι βιτριόλι και σύμφωνα με την κατάθεση των Μητροπολιτών, όχι μόνο στόχευσε στο πρόσωπό τους, αλλά τους ακολούθησε προκειμένου να τους ρίξει βιτριόλι. Ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος και πως είχε το βιτριόλι για να το ρίξει στον εαυτό του. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ανάκριση. Σταλεί η δικογραφία στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί και πότε θα παραπεμφθεί σε δίκη. Σε ευχαριστούμε, Μαρία Δουρουδή.